ταυτόχρονα να είναι εκκλησιαστική, να είναι γιορτή απελευθέρωσης, να είναι η γιορτή για την 28η και ταυτόχρονα να είναι και η γιορτή της σημαίας, που είναι για κάθε σχολείο. Έχει αυτό τον σύνθετο συνδυασμό η πόλη μας και γι' αυτό οι γιορτές που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, είτε σχολικές είτε εθνικές, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα θα δούμε ωραία δρόμενα που έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι και μαθητές του σχολείου. Θα ξεκινήσουμε όμως, για να μην λέμε πολλά και κουράζουμε, θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό, με την ανάγνωση του πρακτικού, τον ορισμό του σημειοφόρου και των παραστατών γύρω από τη σημαία και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στην όλη εκδήλωση. Να καλέσω την πρακτικογράφο μας για να διαβάσει το πρακτικό. Σήμερα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14 και 15 μετά μεσημβρίας, στο γραφείο των καθηγητών του πρώτου πειραματικού Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Ανδρόνικος, συνεδρίασε ο Σύλλογος των Καθηγητών με πρόεδρο τον διευθυντή κύριο Κεραμιδά Κωνσταντίνο, προκειμένου να συζητήσει το θέμα του ορισμού σημειοφόρου και παραστατών, καθώς και την απονομή αριστείων και βραβείων στους μαθητές του σχολείου για το σχολικό έτος 2016-17. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αφού έλαβε υπόψη του το υπαριθμόν 104 κάθετος 79 Προεδρικό Διάταγμα, παράγραφος 29, 30 και 31, και την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4 κάθετος 150 κάθετος 24 Δευτέρου 2000 εγκύκλιο του ΙΠΕΔ, αποφασίζει πρώτον να ορίσει σημειοφόρο ύστερα από πλήρωση λόγω ισοβαθμίας τη μαθήτρια της τρίτης τάξης Παπαδοπούλου Αντωνία για την παρέλαση. Μαθήτρια Σαββίδου Φωτεινή της ΓΑΜΑ τάξης για την παρέλαση. Ως παραστάτριες ορίζονται οι μαθήτριες Σαββίδου Φωτεινή και Πετσάκου Ελένη από την ΓΑΜΑ τάξη. Οι μαθητές Τελή Μαρία και Λιωτόπουλος Κοσμάς από την ΒΙΤΑ τάξη. Και η μαθήτρια Σεσέρη Κωνσταντίνα από την Άλφα Τάξη. Και διαγωγή Κοσμιωτάκη. Ο Σύλλογος αποφασίζει ακόμη λόγω ισοβαθμίας των μαθητών της Β' Τάξης Τελή Μαρίας και Λιωτόπουλου Κοσμά να ορίσει παραστάτρια για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου τη μαθήτρια Τελή Μαρία ύστερα από κλήρωση. Αποφασίζει ακόμη λόγω του ότι οι μαθητές της πρώτης τάξης, Σεσέρη Κωνσταντίνα και Χονδρός Παναγιώτης, είχαν τον ίδιο υψηλότερο γενικό μέσο όρο του Τρίτου Γυμνασίου και διαγωγή Κοσμιωτάτη, να ορίσει παραστάτη για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου το μαθητή Χονδρό Παναγιώτη ύστερα από κλήρωση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ακόμη να απονείμει βραβεία προόδου στους προτεύσαντες στην τάξη τους κατά το σχολικό έτος 2016-17. Λιωτόπουλο Κοσμά από το Α1 με γενικό βαθμό 19 και 9 δέκατα. Τελή Τέσποινα από το Α2 με γενικό βαθμό 20. Πετσάκο Ελένη από το Β1 με γενικό βαθμό 19 και 8 δέκατα. Παπαδοπούλου Αντωνία και Σαββίδου Φωτεινή από το Β2 με γενικό βαθμό 19 και 9 δέκατα. Μούρα Τσέρκη Ευαγγελία από το Γ1 με γενικό βαθμό 19 και 7 δέκατα. Και Στέφη Όλγα Μαρία από το Γ2 με γενικό βαθμό 19 και 9 δέκατα. Για τα υπόλοιπα για τους επένους θα διαβάσουμε και θα συνεχίσουμε το πρακτικό μετά το τέλος της γιορτής και θα δοθούν
όλα τα αριστεία και τα βραβεία στους μαθητές μέσα στις αίθουσες με το τέλος της γιορτής, όταν θα ανεβούμε πάνω για να πάρουμε ξανά τις παρουσίες. Εκεί οι υπεύθυνοι του κάθε τμήματος θα μοιράσουν, γιατί έχετε πάρα πολλά βραβεία στο σχολείο αυτό. Οπότε θα ήταν λίγο χρονοβόρο μετά την αντιδρόση. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν στη γιορτή, να παρακαλέσουμε τη σημεοφόρο και τους παραστάτες να καθίσουν, αν θέλεις, μέχρι και τη σημαία, για να έχουμε το χώρο εδώ για τη γιορτή. Thank you.